τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σαρωνικού για το 19. Την ένταξη του έργου προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για κάλυψη επιγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο τρίτο νηπιαγωγείο Αναβίσου του Δήμου Σαρωνικού στην κατηγορία Ανάβυσσος και δέλτα νέα έργα οικοδομικά με προϋπολογισμό 53.000. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Συμπεριλαμβάνουμε του ΦΠΑ, οι αίθουσες. Οι αίθουσες που θέλει το Υπουργείο να βάλουμε τα παιδιά στα τροχόσπιτα, τέλος πάντων. Εγώ δεν συμφωνώ, θα το ψηφίσω κύριε βέβαια, πρόεδρε, αλλά... Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα... Δεν είναι μόνο... Ναι, θα πάνε τα παιδιά στο κοντέινερ. Είναι προκάτεθος, στο οποίο θα πάει στο τρίτο και στο δεύτερο, στο τρίτο της Αναβίσου, των Επιαγωγείων και στο δεύτερο των Καλυβίων. Εκεί, όμως, δεν είναι μόνο οι αίθουσες, θέλει και υποδομή. Δηλαδή, θέλει βάσεις, θέλει πολλά πράγματα για να μπορέσει να τακτοποιηθεί. Δηλαδή, μας δίνουν τις βάσεις αυτές, αλλά τις προκάτ, τα κοντέινερ αυτά, αλλά δυστυχώς δεν δίνουν χρήματα για να γίνει υποδομή. Θέλει βάσεις, θέλει διαμόρφωση χώρου δηλαδή. Διαμόρφωση χώρου, ναι. Αυτά θα τα επιβαρυνθεί ο Δήμος όλα, είναι αρκετά τα χρήματα. Λοιπόν, μισό λεπτό θέλει ο κύριος Γκέρελς κάτι και μετά. Να πω την άποψή μου και μήπως μου δώσετε μια πρόταση. Λοιπόν, δεδομένου ότι στο νόμο προβλέπεται η προσαρμογή σε βάθος τριετίας, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα στους Δήμους. Ωστόσο, είδαμε τεράστιες πιέσεις και έτσι όλοι οι Δήμοι προχώρησαν στο να μπορέσουν να υποδεχτούν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία για την υποχρεωτική ένταξή τους από 4 ετών. Βλέπουμε όμως σήμερα, έτσι λοιπόν συνενέσαμε και εμείς στην Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι οι αίθουσες όπου θέλουν να στείλουν είναι κάποιες αίθουσες προκάτ, για τις οποίες απαιτούνται, όπως είπε και ο κ. Μπουκουβάλας, βάσεις, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ούτω καθεξής, κάτι το οποίο εκείνοι δεν το έχουν προβλέψει. Δεδομένου ότι ο Δήμος Σαρωνικού έχει 7 παιδικούς σταθμούς, μερφωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς σε λειτουργία, οι οποίοι λειτουργούν υποδειγματικά. Δεδομένου ότι οι αίθουσες των νηπιαγωγείων δεν θα επαρκέσουν για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τα παιδιά και το Σεπτέμβρη θα έχουμε μπει σε τεράστιες περιπέτειες, μη μπορώντας να υποδεχτούν τα παιδιά των 4 ετών. Δεδομένου ότι κάθε μέρα όπου συνευρίσκομαι με συμπολίτες μας υπάρχει τεράστια αγωνία και αντίδραση από τους γονείς όπου δεν θέλουν να στείλουν τόσο μικρά παιδάκια τετράχρονα στο νηπιαγωγείο, αλλά προτιμούν τους παιδικούς σταθμούς, όπου είναι πολύ πιο οικογενειακό το περιβάλλον και πολύ μεγαλύτερη η προσοχή και η φροντίδα των παιδιών. Εγώ προτείνω στο Σώμα να πάρουμε μία απόφαση ότι ζητάμε την εξάντληση της τριετίας και δεν δεχόμαστε την τετράχρονη υποχρεωτική φίτηση των παιδιών στα νηπιαγωγεία από φέτος, αλλά από τη λήξη της τριετίας όπως ορίζει ο νόμος. Προτείνω αυτό στο Σώμα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω την επίβλεψη των σταθμών, επιτρέψτε μου να πω ότι διαφωνώ κάθετα με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που γίνεται καθαρά για συντεχνιακούς λόγους των νηπιαγωγών. Εγώ δεν διαφωνώ να διοριστούν οι γυναίκες που είναι αδιόριστες ή τα άτομα τέλος πάντων που έχουν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και είναι αδιόριστα. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται έτσι στο πόδι. Μας υποχρεώνουν τώρα να πάρουν τα παιδιά των 4 ετών στα νηπιαγωγεία χωρίς να είμαστε έτοιμοι. Με αίθουσες προκάτ, ενώ εμείς τα παιδιά αυτά αυτής της ηλικίας, στο Δήμο το δικό μας τουλάχιστον, τα καλύπτουμε όλα. Και ξέρετε τις εγκαταστάσεις, όλοι τις ξέρετε, τις εγκαταστάσεις ότι είναι άριστες. Με άριστο προσωπικό, πανεπιστημιακού επίπεδου, γιατί και αυτό ακούγεται από την πρωτοβάθμια, ότι το προσωπικό το δικό μας δεν είναι κατάλληλο. Κάνουν λάθος, το προσωπικό είναι πανεπιστημιακό επίπεδου και νηπιαγωγούς έχουμε και βρεφονηπιακόμους και όλες τις ειδικότητες. Εξυπηρετούμε τους εργαζόμενους γονείς την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά για τη λειτουργία και τον Ιούλιο και από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν κλείνει δηλαδή την περίοδο που κλείνουν τα δημοτικά και τα γυμνάσια. Εξυπηρετεί τους γονείς γιατί τρώνε μέσα τα παιδιά, κοιμούνται. Η φροντίδα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που δίνεται στα νηπιαγωγεία, από την άποψη ότι έχει δύο
άτομα μέσα σε κάθε τάξη στον ίδιο αριθμό παιδιών, στα 27 παιδιά δηλαδή, εμείς έχουμε 2 άτομα φροντίδας, έχουμε ολοήμερη καθαρίστρια μέσα που είναι λίγες ώρες μόνο στα νηπιαγωγεία, δηλαδή η φροντίδα είναι τελείως διαφορετική. Εγώ θα έλεγα ότι οι γονείς θα πρέπει να μας εμπιστευτούν να τα αφήσουν τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά τα παιδιά και εμείς μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε. Και από την επόμενη, αν είμαστε κι εμείς έτοιμοι, εφόσον είναι νόμος του κράτους, εννοείται ότι θα συνταχθούμε. Αλλά αυτή τη χρονιά τουλάχιστον πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε. Είναι αδύνατο. Και θα πρέπει να αφήσουμε κτίρια άδεια και προσωπικό που ίσως χρειαστεί να πωλήσουμε. Δηλαδή για μένα πραγματικά αυτό που γίνεται είναι. Ναι, ακριβώς. Είναι τελείως ανάρμοστο. Λοιπόν, ο κύριος Γκέραλης είχε ζητήσει. Συμφωνώ απόλυτα και με την πρόταση και εισήγηση του κυρίου Δημάρχου, όπως και με εσάς, κυρία Πρόεδρος, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά κτίρια στους βρέφων υπηκού σταθμούς, στους παιδικούς σταθμούς, και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα παιδιά από εκεί που έχουν όλες τις απαραίτητες, μπορώ να πω, και όχι μόνο φροντίδες, λοιπόν, και να τα στείλουμε σε κτίρια. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μητέρες, οι οποίες, ας πούμε, εργάζονται και θα βρεθούν προεκπλήξεων. Τι θα κάνουνε μετά? Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα να αναβληθεί τουλάχιστον για φέτος και θα δούμε του χρόνου κατά πόσον αυτό το μέτρο θα μπορέσει να επιβιώσει κιόλα. Την τροποποίηση του τεχνικού θα την κάνουμε, λοιπόν, αλλά εφόσον συμφωνείτε αυτό να φύγει σαν απόφαση, εγώ, όσους γονείς έχουν απευθυνθεί που θέλουν να τα κρατήσουμε τα παιδιά στους σταθμούς, τους λέω με δική μας. Νομίζω οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι. Ευχαριστώ. Okay. Να λυθεί αυτή η απόφαση, αν με επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Να λυθεί η απόφαση αυτή την οποία πρότεινα, να αποσταλεί στην πρωτοβάθμια περιφερειακή διεύθυνση να γνωρίζουν ότι εμείς θα εξαντλήσουμε την περίοδο της τριετίας που μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε. Ωστόσο, βεβαίως και να πάρουμε τις αίθουσες, να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε ώστε την επόμενη χρονιά που λύγει η τριετία να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά. Αλλά αυτό δεν γίνεται μέσα σε χρονιά εκλογών, όπου από μεθαύριο το πρωί σταματάει το Δημοτικό Συμβούλιο να λαμβάνει νέες δαπάνες. Οπότε, πώς θα γίνουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πώς θα γίνουν οι βάσεις, οι τσιμεντένιες, πώς θα γίνουν όποιες τροποποιήσεις απαιτούνται. Δεν είναι τα παιδιά πειραματόζωα για να πετύχουν απλά να κάνουν κάποιες μερικές, λίγες ή πολλές προσλήψεις για να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη εκλογική πελατεία. Τα παιδιά δεν είναι πειραματόζωα και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κανένα σκοπό και από κανέναν, απλά και μόνο για να πάρει μερικές ψήφους. Και κάτι ακόμα να σας πω, ότι το έλλειμμα στον Αριστόδικο, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω αυξημένων εξόδων, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί θα μας μειωθεί αρκετά το ΕΣΠΑ. Θα έχουμε λιγότερα παιδιά στο ΕΣΠΑ. Για να πάρουμε μωρά, θα πρέπει να περάσει αυτή η χρονιά και να έρθει η επόμενη για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις δομές, όλες τις δομές τουλάχιστον, να πάρουμε μικρότερα παιδάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εγκρίνεται αυτό, πάμε, μην καθυστερούμε άλλο. Εντάξει, τι να πεις άλλο, τα είπαμε, πάμε. Κύριε Πρόεδρε, θα συμπληρώσω. Σήμερα πραγματικά, εγώ, κύριε Πρόεδρε, σήμερα ήμουνα Σαρονίδα για να δούμε αίθουσα κτλ. Είναι αδύνατο να μπει προκάτ, γιατί εκεί δεν φτάνουν τα παιδιά στον νηπιαγωγείο να πάνε. Όντως το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δηλαδή, και να θέλουμε να προσθέσουμε αίθουσα στον νηπιαγωγείο της Σαρονίδας είναι δύσκολο. Συμφωνώ απόλυτα και με τον Πρόεδρο και με εσάς, κυρία Πρόεδρε, να γίνει τουλάχιστον και με την περίοδο των εκλογών. Όχι, καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις και ούτε μία μέρα να σταματήσεις να τα κάνεις αυτά. Οπότε ζητάμε την παράταση για ένα χρόνο ακόμη για να γίνει υποδομή. Τα 3 χρόνια, όσο μας δίνει. Λοιπόν, πάμε. Μία φράση. Επιστημονική επάρχεια ποιος την ελέγχει στους παιδικούς σταθμούς. Για το Δήμο μας συμφωνώ με τους προαναλύστες. Την επιστημονική επάρχεια, τα αναλυτικά προγράμματα και την ομαλή μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη. Είναι καλύτερα, και αυτό ισχύει και σε όλο τον κόσμο, να περάσουν τα νήπια στις δομές του Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, συμφωνώ με τον Δήμαρχο, γιατί βλέπω τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο μας και είναι πράγματι έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα και εκτός ημερήσιας η επιστολή που θα στείλουμε, επιστολή, απόφαση θα στείλουμε προς την πρωτοβάθμια.